με χρήματα που θα πάνε σε κάποιες τσέπες. Εδώ, τι είναι αυτό τώρα, μας ακούτε? Ναι, ναι. Μας ακούτε, ωραία. Λοιπόν, το ερώτημα είναι, μετά από αυτή τη θετική εξέλιξη στην απόφαση του Υπουργικού, πότε θα πάνε στα χέρια των δικαιούχων τα χρήματα αυτά? Ναι, όπως έχετε και πει και εσείς προηγουμένως, πρόκειται για αποζημιώσεις 19 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ. Ναι. Άμεσα θα καταβληθούν 6 εκατομμύρια ευρώ ως προκαταβολή εναντί της αποζημίωσης προς τους σίδηροπαραγωγούς. Είναι οι άνθρωποι που έχουν την άμεση ανάγκη για να αγοράσουν τα εφόδια, τις πρώτες ύλες για την σπορά. Ευελπιστώ ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα έχουν πληρωθεί αυτές οι προκαταβολές. Όπως είπα προηγουμένως, αφορούν 6 εκατομμύρια ευρώ και τα υπόλοιπα χρήματα θα καταβληθούν μέχρι το τέλος του χρόνου. Απαιτείται πλέον και ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός για να καλύψουμε το υπόλοιπο ποσό. Πρέπει να πω ότι αυτά τα χρήματα είναι οφειλές από τον ΟΓΑ, ο οποίος αδυνατεί να πληρώσει, διότι το αποθεματικό του είναι στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Γι' αυτόν τον λόγο και η κυβέρνηση αποφάσισε να βάλει βαθιά το χέρι στα ταμεία για να αποζημιώσει αυτούς τους ανθρώπους και να στηρίξει τον πρωτογενή τομέα. Τώρα, κύριε Υπουργέ, ποιες κατηγορίες παραγωγών έτσι αφορούν αυτές οι αποζημιώσεις? Είναι η σύντροπαραγωγή, είναι φιλοβόλα, εσπεριδοκαλλιεργητές, είναι πατατοπαραγωγή. Είναι βασικά αυτοί που έχουν πληγεί από την χαλαζόπτωση. Είναι ανομβρία, και ανομβρία. Χαλαζόπτωση, παγετή. Μάλιστα. Ήταν οι τρεις κύριες αιτίες της φετινής ζημιάς, θα έλεγα, στους παραγωγούς. Τώρα, η ΕΚΑ έχει μια ανακοίνωση, ο κύριος Χάμπας λέει: καλοδεχούμενη η όποια αποζημίωση, χαιρετίζει την αποζημίωση που δίνεται. Από την άλλη λέει: χρειάζεται να γίνεται καλύτερη στρατηγική, ούτως ώστε να μην έχουμε φαινόμενα τέτοια. Πώς, τι να κάνουμε δηλαδή, να αποτρέψουμε την ανομβρία ή τη χαλαζόπτωση? Ναι. Τι να κάνουμε? Δεν ξέρω, αυτό είναι θέμα. Πρέπει να τα βρείτε εσείς με τις αρρώστες. Δεν ξέρω, πραγματικά. Ναι. Εκείνο που αντιλαμβάνομαι, λέει ο κύριος Χάμπας, είναι οικονομική στήριξη, φαντάζομαι, γενικότερη. Να στηριχθεί περισσότερο ο τομέας της εγωπροβατοτροφίας. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να τον στηρίξουμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει και η θετική εξέλιξη με το φάκελο της κατοχύρωσης του χαλουμιού. Ναι. Το εγινό και το πρόβειο γάλα είναι ανάρπαστο. Σε πολλές περιπτώσεις είναι, οι ποσότητες είναι λιγότερες από αυτές που απαιτούνται και θεωρώ ότι εάν η γαλακτοκομική βιομηχανία ή τη ροκόμη δουλέψουν μαζί με αυτούς τους παραγωγούς, τότε ο κλάδος θα ορθοποδήσει, γιατί δεν μπορεί να βασίζεται πάντα στα δεκαετία της κυβέρνησης και να στηρίζεται στις επιδοτήσεις που δεν μπορούν να δίνονται συνεχώς. Τώρα, αν καταφέρετε, κύριε Υπουργέ, και γίνουν και μερικά μαγικά και έτσι τηθασεύσουμε τα καιρικά φαινόμενα, ακόμα καλύτερα βέβαια. Αν μπορούσε να το κάνω, θα το κάνατε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση. Να είστε καλά.